Μπορεί να πέρασαν 75 χρόνια από το ιστορικό όχι του Ιωάννη Μεταξά που ένωσε τους Έλληνες ως γροθιά και πάλεψαν με φρόνημα και λεβενδιά απέναντι σε μια πάνοπλη στρατιά κατά του φασισμού και του ναζισμού, όμως τα μηνύματα του αγώνα τους έμειναν άθικτα μέσα στον χρόνο. Οι πολίτες έσπευσαν από νωρίς για να παρακολουθήσουν με αίσθημα περηφάνειας τα νιάτα της Κύπρου να τιμούν το έπος του 40. Έστειλαν μηνύματα ομοψυχίας και αγωνιστικότητας. Περηφάνεια σε όλους και ευγνωμοσύνη σε αυτούς που χάθηκαν για την ελευθερία. Τα μηνύματα είναι ότι πρέπει να νιώθουμε εθνική περηφάνεια, νιώθουμε περηφάνεια που είμαστε Έλληνες, να καμαρώσουμε τα παιδιά μας σήμερα. Ήρθαμε και εμείς σήμερα να καμαρώσουμε την νεολαία μας. Ήρθαμε να δούμε τα παιδιά μας που θα παρελάσουν. Και γενικά είναι μια μέρα γιορτή σήμερα. Ο αγώνας των Ελλήνων του 40 για ελευθερία είναι παράδειγμα όπως ανέφεραν για όλους. Όποιος αγωνίζεται, δικαιώνεται. Μάλιστα, σήμερα είναι η γιορτινή ημέρα. Ήρθαμε όλοι να δούμε τα παιδιά μας και να πάρει όλος ο κόσμος ότι όποιος αγωνίζεται τελικά δικαιώνεται. Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Πρέπει όλοι να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την ελευθερία του τόπου μας. Και πολύ συγκινημένοι. Το μήνυμα μας το στέλνει μόνη της 28 Οκτωβρίου του 1940. Μας στέλνει ακριβώς το μήνυμα που πρέπει να λάβουμε. Ήδη οι νέοι που συμμετείχαν στην παρέλαση έστειλαν μήνυμα πως είναι χρέος όλων να δηλώνουν παρόν σε αυτές τις επαιτίους. Νιώθουμε υπερηφάνεια και τιμή που λαμβάνουμε μέρος για ακόμα μια φορά στην παρέλαση, γιατί έτσι τιμούμε τους προγόνους μας. Έλαβα μέρος στην παρέλαση επειδή είναι μια πολύ σημαντική γιορτή για μας. Νιώθω πολύ περήφανη που έλαβα μέρος στην παρέλαση. Πολλά σωστό είναι οι μαθητές να μπορούν να έρχονται κάθε χρόνο και να αντιπροσωπεύουν σωστά και να εντάξει τη συγκεκριμένη γιορτή. Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί, όπως ανέφεραν, ημέρα εθνικής υπερηφάνειας και τιμή σε όσους πολέμησαν και έπεσαν μαχόμενοι, αλλά και πηγή διδαχής για το μέλλον.